Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε κρυθαράκι με μανιτάρια. Ένα πολύ εύκολο και υγιεινό φαγητό. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι πάρα πολύ λίγα. Και είναι μανιτάρια σαμπινιόν, ένα μέτριο κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, μία πράσινη πιπεριά ή κόκκινη, ό,τι έχετε, κρυθαράκι, μαϊδανός, φρέσκια τριμμένη ντομάτα και τα μπαχαρικά μας, τα οποία είναι αλατάκι, μαύρο πιπεράκι, κόκκινο γλυκό πιπέρι, θυμάρι και έναν κύβο ζωμό λαχανικών βιολογικό. Αυτά είναι τα υλικά. Το φαγητό είναι πολύ εύκολο και θα το φτιάξουμε στην κατσαρόλα. Λοιπόν, ρίξαμε το κρυθαράκι μέσα λίγο στο τηγάνι να το θωρακίσουμε 5 λεπτά σε χαμηλή θερμοκρασία ώστε να μην μας λασπώσει κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Αν δεν μπορείτε να το τηγανίσετε, μπορείτε να το βάλετε στο φούρνο να ψηθεί για 5 λεπτά στους 170 βαθμούς. Τα μανιτάρια είναι καλό να τα κόβουμε σε χοντρές φετούλες, γιατί αυτά θα χάσουν τα υγρά τους και θα μαζέψουν πολύ και δεν θα φαίνονται μέσα στο φαγητό μας. Τα μανιτάρια που χρησιμοποιώ είναι σαμπινιόν. Ρίχνω περίπου 30 γραμμάρια λάδι μέσα σε μια κατσαρόλα. Ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μας με το σκόρδο. Ρίχνουμε την πιπεριά μας. Και θα σοτάρουμε περίπου 2 λεπτά. Να βγάλει λίγο τα αρώματα. Τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι, σκόρδο και την πιπερίτσα περίπου 1 με 2 λεπτά να βγάλει τα αρώματά τους. Και μετά θα ρίξουμε τα μανιταράκια μας μέσα. Θα ανακατέψουμε τώρα λίγο τα μανιτάρια και θα τα αφήσουμε να μειωθεί ο όγκος τους, να βγουνε τα υγρά τους. Περίπου 6 με 8 λεπτά θα χρειαστούμε και μετά θα ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Ρίξαμε το κρυθαράκι μας μέσα. Παίρνουμε 2-3 βόλτες. Να πάει παντού. Συνεχίζουμε με το ζωμό λαχανικό. Προσθέτουμε και ζεστό νεράκι περίπου 1 λίτρο. Στο κρυθαράκι η αναλογία κρυθαράκι νερού είναι περίπου 1:3. Τώρα αν δείτε ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω, προσθέτουμε λίγο νεράκι. Λοιπόν, το κρυθαράκι μας είναι έτοιμο. Χρειάστηκε περίπου 10 με 11 λεπτά. Το αποσύρουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε τώρα λίγο να ξεκουραστεί. Καλή σας όρεξη!